Γιορτινή ατμόσφαιρα μακριά από τα σύννεφα των εχθροπραξιών των τελευταίων μηνών επιχειρείται να δοθεί στις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας. Στην κεντρική πλατεία του Ντόνετσκ έχει στηθεί μια μεγάλη σκηνή για τις παιδικές εκδηλώσεις, αλλά φέτος οι μεγάλοι έχουν περισσότερη ανάγκη για ευχές. Το 2015 περιμένουμε ειρήνη. Για να είμαι ειλικρινής, τόσο από τη δική μας πλευρά, όσο και από την ουκρανική πλευρά, προκειμένου όλοι να λογικευθούν και να ξανασκεφτούν τα πράγματα. Είμαστε ένα έθνος και ευημερούμε εδώ στο Ντόνετσκ. Το θέλω πάρα πολύ. Όσον αφορά στο 2014, δεν ήταν πολύ καλή χρονιά. Πόλεμος, δυστυχία, ηλικιωμένοι και παιδιά που σκοτώθηκαν. Είναι πολύ κρίμα αυτό που συνέβη. Οι αναμφισβήτητοι πρωταγωνιστές αυτών των ημερών είχαν την τιμητική τους. Οι Λιλιπούτοι Ουκρανοί έλαβαν τα δώρα που έχουν καταφτάσει εδώ και μερικές ημέρες μέσω της αποκαλούμενης ρωσικής ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο πατέρας Πάγος, αντίστοιχος του δυτικού Άγιου Βασίλη, ήταν εκείνος που ανέλαβε να ενισχύσει το εορταστικό πνεύμα με βοηθό τη Χιονάτη.